απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Star. Αποκάλυψη σοκ για το θάνατο του φοιτητή στην Κάλυμνο. Ποιος έχει στοιχεία για δολοφονία. Κύμα χιονιά απειλεί να ντύσει στα λευκά τη χώρα. Φούσκωσαν ποτάμια από τις καταρακτώδεις βροχές. Αφύλακτο πηγάδι έγινε τάφος για νεαρό αστυνομικό που έκανε motocross. Τουρκικό παραλήρημα για Αιγαίο και ΑΟΣ. Για επιστράτευση μιλά ο Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα ανατροπή στην υπόθεση του φοιτητή Νίκου Χατζιπαύλου που έχασε τη ζωή του στην Κάλυμνο. Η οικογένειά του προσέλαβε ιδιωτικό ερευνητή προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια και όχι σε ατύχημα. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα οδηγηθούν τα πράγματα εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Να βρεθούν οι ένοχοι. Και γιατί κάναν αυτό στον Νίκο. Από χθες το πρωί, ειδική που όρισε η οικογένεια του άτυχου φοιτητή παρουσία του νονού του, μελέτησαν εκ νέου το σημείο στην Κάλυμνο, όπου βρήκε τραγικό τέλος και μίλησαν με ανθρώπους που τον έψαχναν για 5 ημέρες. Τα νέα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς ενισχύεται το σενάριο ότι κάποιοι τον σκότωσαν. Ίσως βρέθηκε, ισχυρίζονται στο Σταρ, τη λάθος στιγμή στο λάθος τόπο. Από το σημείο εκείνο έχουμε μαρτυρίες από εθελοντές οι οποίοι ψάχναν. Μάλιστα, ένας εθελοντής κατηγορηματικά μου είπε ότι πέρασε τουλάχιστον 5 φορές από το σημείο. Είναι ένα σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει και να μην δεις ένα ανθρώπινο σώμα. Τα ερωτήματα στην υπόθεση του θανάτου του Νίκου Χατζιπαύλου είναι πολλά. Γιατί ενώ έπεσε από ύψος τουλάχιστον 50 μέτρων δεν είχε ούτε ένα κάταγμα, γιατί έχει θηλαστικά τραύματα μόνο στο κεφάλι, γιατί οι δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις έχουν τόσο μεγάλη απόκληση, η πρώτη έλεγε ότι ξεψύχησε μετά από 36 ώρες και η δεύτερη ότι ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Όλα θα πρέπει, κατά τη δική μου άποψη, να ξαναερευνηθούν από την αρχή, αφού τα ευρήματα που είχαν οδηγήσει στο προηγηθέν συμπέρασμα δεν ισχύουν. Αν είχα μία εικόνα με ερωτηματικά, τώρα τα ερωτηματικά αυτά πολλαπλασιαστήκαν και για μας. Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας ενίσχυσαν οι ιστολογικές εξετάσεις του φοιτητή, ενώ αποκαλυπτικά ήταν και τα ευρήματα των τεχνικών συμβούλων της οικογένειας. Στην αρχή είχαμε μία επιπόλαιη πραγματονομοσύνη που οδήγησε σε χάσιμο χρόνο. Πού ήταν η σωρός του παιδιού επί 5 ολόκληρες μέρες. Καλούμε την εξαιρετική μας ελληνική αστυνομία να βρει τον δολοφόνο του άτυχου νεαρού. Προσπαθώ να καταλάβω το κίνητρο. Ο Νίκος Χατζιπαύλου βρέθηκε νεκρός στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Οι γονείς του από την αρχή απέρριπταν το σενάριο που τον ήθελε να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει από βράχο στην Κάλυμνο. Η δικογραφία ακόμα δεν έχει κλείσει και η αστυνομία του νησιού ερευνά με προσοχή όλα τα στοιχεία. Το βαρομετρικό χαμηλό λιτό που έκανε ποδαρικό με τη φωνική πλημμύρα στην Εύβοια θα προκαλέσει και νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο. Η χώρα θα μπει στην κατάψυξη, ενώ στα λευκά θα ντυθούν πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Είναι ο χήμαρος που στέρισε σε μια κοπέλα από την Εύβοια, την 59χρονη μητέρα της. Ήταν φουσκωμένο το ποτάμι. Έπεσε η μία η κόρη μέσα στο ρέμα. Βγήκε και η μάνα έξω να βοηθήσει την κόρη. Σβήτωσε η κόρη, πήγε η μάνα. Η κοπέλα ήταν σε αθλία κατάσταση και βρεγμένη. Λέω, μπες μέσα στο αυτοκίνητο, να σε πάω στο σπίτι. Η μοίρα έπαιξε για δεύτερη φορά άσχημο παιχνίδι στη νεαρή κοπέλα, καθώς πριν από 10 χρόνια έχασε τον πατέρα της όταν δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον αδερφό για κληρονομικές διαφορές. Έχουμε βγει από τα ρούχα μας, δεν θυμήθηκα μόλις νύχτα. Ήταν έτσι πολύ δεμένες μάνα και κόρη. Ναι, ήταν πολύ βέβαια. Ένα κορτσάκι είχε και 2 αγόρια έτσι. Ο πατέρας, ναι, το είπαμε, τον είχε σκοτώσει ο αδερφός του και χρόνια. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 48ωρο φούσκωσε ο Λιθέος ποταμός, που περνά μέσα από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Σε θάλασσα μετατράπηκαν χιλιάδες στρέμματα του Θεσσαλικού κάμπου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας. Για άλλη μια φορά, περιουσίες των αγροτών καταστρέφονται. Καταστρέφονται ακόμα και οι υποδομές, σωληνώσεις, αγροτικές οδοποιείς. Για 100 μέτρα δεν έχουμε διέλευση για να πάμε στα ζώα μας. Κουβαλάμε το γάλα με τα ζώα, με τα άλογα. Έσιο τέλος είχε η πολύωρη προσπάθεια απεγκλωβισμού ενός ζευγαριού λυκειωμένων στην κόρη Τρικάλων.
Στο σημείο που είχαν εγκλωβιστεί σημειώθηκε το πρωί κατολίσθηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Γέμισαν με νερό τα ποτάμια της Φθιώτιδας. Δείτε πόσο ανέβηκε η στάθμη του Σπερχιού. Είμαστε από χθες το βράδυ σε επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και μισή ώρα στην περιοχή που είμαστε τώρα στο Καστρί, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η στάθμη. Θα ανέβει κι άλλο. Ο δρόμος προς Μούρεση στο Πήλιο υποχώρησε, ενώ στο σημείο πριν τον Κισό που είχε καθίζηση κόπηκε τελείως. Λόγω της συνεχούς βροχής, όλο το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε αναβλίζον πίδακα. Τα χιόνια έπεσαν ήδη σε χωριά της Φθιώτιδας, ενώ στα Λευκά ντύθηκε και η Λάρισα. Τις επόμενες ώρες βέβαια θα χιονίσει σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να χιονίσει ακόμα και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα χιονίσει αρκετά σε ορεινές περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς, ημιορεινές Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στα παιδινά Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Αθήνα θα έχουμε βροχές σήμερα το βράδυ και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα χιονίσει και θα το στρώσει τα γύρω ορεινά όπως και στη Χαλκιδική. Απαραίτητη θα είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στους δρόμους των ομών Πέλλας, Φλόρινας, Καστοριάς και Ημαθίας. Αυτοψία στο χώρο που έχασε τη ζωή του ο 36χρονος αστυνομικός την ώρα που έκανε μοτοκρός με ένα φίλο του, έκανε η κάμερα του Σταρ και ο Βαγγέλης Γκούμας. Ένα γλίστρημα και πολύ είναι... τράβηξε τζόκερ το παιδί. Χρειάστηκε να κατεβάσουμε μια κάμερα σε βάθος που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα για να εντοπίσουμε τη μηχανή του άτυχου αστυνομικού Σωτήρη Πράπα, διαλυμένη στον πυθμένα του πηγαδιού όπου έχασε τη ζωή του. Για περισσότερες από 3 ώρες οι πυροσβέστες του Λαβρίου έδωσαν μια πραγματική μάχη για να ανασύρουν τον αστυνομικό θανάσιμα τραυματισμένο. Υπήρχε νερό και ήταν το παιδί με τη μηχανή... στο βάθος, μάλιστα. Οι δύο φίλοι είχαν ξεκινήσει χθες το απόγευμα για να κάνουν το αγαπημένο του σπορ, το μοτοκρός, στην απόκριμνη και γεμάτη πηγάδια περιοχή του Λαβρίου. Τα παιδιά έρχονταν εδώ, περιφερειακά, όπως βλέπετε, του χωματόδρομου, ναι, και ανέβηκαν αυτό εδώ το μονοπάτι. Την ήταν η φορά. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο είναι πρόκληση για τα παιδιά που έχουν το χόμπι του μοτοκρός. Ο Σωτήρης, ναι, ανέβαινε από εδώ και κάπου εδώ. Τώρα, λόγω και της ολισθηρότητας με τις βροχές, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, γλίστρησε και έφυγε με τη μηχανή σε αυτό εδώ το πηγάδι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 36χρονος, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Μάλιστα, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ακόμη το αποτύπωμα από τις ρόδες. Και άκουσα μια φωνή βοήθεια. Κοίταξα προς τα δω και βλέπω το Δημήτρη που φόραγε κόκκινα ρούχα και γι' αυτό το κατάλαβα το παιδί, να κουνάει χέρια και να φωνάζει βοήθεια. Σήμερα από το ίδιο σημείο πέρασαν δύο νεαροί με τις μοτοσυκλέτες τους, οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους συγκεκριμένης διαδρομής. Κινδυνεύουμε όχι μόνο εμείς που βγαίνουμε να απολαύσουμε τη φύση με το μηχανάκι μας, αλλά και περιπατητές και οποιοδήποτε βγαίνει στο βουνό. Αυτή την παγίδα θανάτου όμως δεν τη γνώριζε ο Σωτήρης Πράπας, ούτε και ο φίλος του. Η περιοχή των μεταλλείων Λαβρίου προσφέρεται για μοτοκρός. Όμως έχει και δεκάδες αχαρτογράφητα πηγάδια που τα ξέρουν λίγοι. Υπάρχουν ταμπέλες που λένε απαγορεύει προσγή πηγάδι για πηγάδι. Εκεί υπάρχει. Εδώ μέσα δεν υπάρχει, υπάρχει όμως πριν μπει εδώ μέσα. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του 36χρονου αστυνομικού για τον άδικο χαμό του. Έρχεται ένα λάκκο εκεί πέρα που είναι. Και αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω περισσότερα. Ούτε και εγώ είμαι εκεί, δηλαδή. Ο 36χρονος αστυνομικός είναι γιος πολύτεκνης οικογένειας και ο πατέρας του είναι απόστρατος αξιωματικός της αστυνομίας. Δύο ληστές συνέλαβε η αστυνομία μετά από καταδίωξη, οι οποίοι είχαν ρημάξει φούρνους, μίνι μάρκετ και φαρμακεία στα Μεσόγεια. Μάλιστα, χθες βράδυ σημειώθηκε άλλη μια ληστεία σε φούρνο στην Παιανία. Κρατώντας πιστόλι, ο 53χρονος ληστής μπαίνει σε φούρνο στο Μαρκόπουλο και ζητάει από την υπάλληλο να του παραδώσει το ταμείο, σημαδεύοντάς την στο κεφάλι. Με αυτόν τον τρόπο δρούσαν οι δύο κακοποιοί, τους οποίους συνέλαβε η αστυνομία. Ο ένας φύλαγε τσίλιες και ο άλλος υπό την απειλή όπλου άδειαζε τα ταμεία. Συνολικά είχαν ληστέψει δύο φούρνους, δύο φαρμακεία και ένα μίνι μάρκετ σε Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη και Κοροπή.
Οπλισμένοι ήταν και οι ληστές που μπήκαν στο φούρνο του κυρίου Γιάννη στην Παιανία. Ο 70χρονος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες την ώρα που άνοιγε το μαγαζί του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Είχα βάλει το κλειδί, άνοιξα, ήταν τα τρία άτομα μέσα εκεί. Βγήκανε με πίεση και σπρώξαν αυτή την πόρτα εδώ πέρα και απ' έξω ρίξανε πιστολιές. Οι δράστες φαίνεται πως ήξεραν τι έκαναν. Μπαίνοντας στο εργαστήριο του Αρτοποιείου, όπως μπορείτε να δείτε, αποσυνέδεσαν την κάμερα ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια έψαξαν, βρήκαν το καταγραφικό μηχάνημα, το έσπασαν και έβγαλαν από μέσα τον σκληρό δίσκο, τον οποίο τον πήραν και μαζί τους, προκειμένου να μην μπορούν να καταγραφούν οι κινήσεις τους. Μας πήραν μια ταμιακή να πούμε, από μέσα, δηλαδή είχαμε 200 ευρώ μέσα και σε ένα χρηματοκιβώτιο 500 ευρώ. Όταν οι δράστες μπήκαν στο δωμάτιο όπου φυλασσόταν το χρηματοκιβώτιο, όπως μπορείτε να δείτε, τα έκαναν όλα άνω κάτω. Ενώ στη συνέχεια βρήκαν που ήταν το χρηματοκιβώτιο, το έβγαλαν από τη θέση του και το πήραν μαζί τους. Ήρθανε από τον πάγκο, ανοίξανε το ντουλαπάκι, πήρανε τα φλουριά που φτιάχνουν τις βασιλόπιτες και να τα κάνουν τι. Ψεύτικα. Η επίθεση στο Αρτοποιείο όμως δεν είναι η μοναδική. Με κλέψανε και στο σπίτι, αλλά ευτυχώς δεν είχα χρήματα. Μου τα σπάσαν όλα. Είναι δεύτερη φορά. Μία στο σπίτι και τώρα στο μαγαζί. Τα απανωτά χτυπήματα σε φούρνους και μικρά καταστήματα στην περιοχή των Μεσογείων έχουν τρομοκρατήσει τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόσφατη σύλληψη της συμμορίας, ωστόσο, έχει προκαλέσει μια συγκρατημένη ανακούφιση στους καταστηματάρχες. Σε κλίμα Οδύνης έγινε σήμερα στην Πτολεμαΐδα το μνημόσυνο της Αποστολίας και του μικρού Παύλου Πατμάνογλου, των θυμάτων δηλαδή, του τραγικού δυστυχήματος που συγκλώνησε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ιπάτιος Πατμάνογλου διεκδικεί από την οικογένεια Βακάκη υψηλή αποζημίωση. Εικόνες φρίκης. Είναι η στιγμή που πάγωσε όλη η Ελλάδα. Όταν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η τρελή πορεία της μοιραίας Πόρσε οδήγησε στο θάνατο ακαριέα 4 ανθρώπους. Τη στιγμή που ο τραγικός πατέρας και σύζυγος Ιπάτιος Πατμάνογλου είδε μπροστά στα μάτια του τη γυναίκα του Αποστολία και τον μόλις 3 ετών Παύλο να χάνονται τόσο άδικα. Ένα χρόνο μετά οι εφιαλτικές μνήμες ξυπνούν. Σήμερα στην Πτολεμαΐδα τελέστηκε η επιμνημόσυνος δέηση για τα δύο αθώα θύματα του τραγικού δυστυχήματος. Συντετριμμένοι, οι συγγενείς ένα χρόνο μετά δεν μπορούν να πιστέψουν πως μέσα σε μία στιγμή έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Την ίδια ώρα ο Ιπάτιος Πατμάνογλου και οι συγγενείς των θυμάτων διεκδικούν αποζημίωση περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ από την οικογένεια Βακάκη. Μάλιστα, ο Ιπάτιος επικαλείται διαθήκη μυστήριο, την οποία φαίνεται πως άφησε ο 23χρονος οδηγός 3 μήνες πριν το μοιραίο δυστύχημα. Σύμφωνα με το Έθνος, ο οδηγός της Πόρσε φέρεται να έγραψε. Πέραν του σπιτιού μου στο Θησίο, σήμερα ο πατέρας μου μου δώρησε ένα πολύ μεγάλο ποσό και αισθάνομαι ευθύνη γι' αυτό. Αν πάθω κάτι, τα χρήματα να επιστραφούν στον πατέρα μου, αλλά αφού πρώτα πάρει η μητέρα μου, την οποία υπεραγαπώ, το 1/3 από αυτά. Και επειδή η μικρή μου αδελφή δεν έχει η γλυκούλα σπίτι στο κέντρο, θέλω να πάρει το σπίτι που με έκανε δώρο ο μπαμπάς μου. Η υπόθεση βρίσκεται στα αστικά δικαστήρια, αφού ο Ιπάτιος δεν δέχθηκε την προσφορά 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από τον ιδιοκτήτη των Τζάμπο. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που έδωσε αστυνομικούς ένα 16χρονο κορίτσι το οποίο είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από κύκλωμα το οποίο εξαρθρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι κινδύνευσε η ζωή της. Για τη 16χρονη Ιουλία, ο Ρωμαίο δεν είχε καμία σχέση με τον ήρωα του Σέξπιρ. Αντί για έρωτα και αγάπη, της πρόσφερε μια εφιαλτική ζωή που είχε αλλεπάλληλα ερωτικά ραντεβού ακόμα και με 15 άνδρες την ημέρα. Μου είπε ότι θα πάω στο πρώτο ερωτικό ραντεβού με άνδρα σε ξενοδοχείο στον Πειραιά, καθώς όπως χαρακτηριστικά μου είπε, έκλεισε συμφωνία με ένα γραφείο που προγραμματίζει τέτοια ραντεβού. Ήρθε ένας ξαδερφός του και μου έφερε ρούχα, γόβες ψηλές, προκλητικά εσώρουχα, τα οποία θα έπαιρνα μαζί μου στο ραντεβού. Η νεαρή από τη Βουλγαρία διαφημιζόταν μέσω ερωτικών ιστοσελίδων ενός κυκλώματος που εξαρθρώθηκε πριν από λίγες μέρες και είχε στήσει το στρατηγείο του σε ένα διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σε κάθε μου αντίδραση να σταματήσουμε αυτή τη δουλειά ή τουλάχιστον να ελαττώσουμε τα ερωτικά ραντεβού, ο Ρωμαίο αντιδρούσε, με γρονθοκοπούσε και με έβριζε. Άρχισε να μου φέρεται σαν να είμαι ζώο. Ακόμα και στα ζώα όμως, κανείς δεν αρνείται τη βοήθεια ενός γιατρού όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Η ανήλικη κοπέλα έφτασε στο παραένα να χάσει τη ζωή της. Λόγω των πολλών και συνεχών ερωτικών ραντεβού που πραγματοποίησα, ένιωσα έντονους πόνους, οι οποίοι καθώς περνούσαν οι μέρες γίνονταν όλο και πιο αφόρητοι, ενώ παράλληλα άρχισα να αιμορραγώ.
Ωστόσο, η αιμορραγία δεν σταματούσε και αναγκάστηκε να με πάει σε ιδιωτικό ιατρείο γυναικολόγου στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μάλιστα, πριν μπω στο γιατρό, μου είπε να μην αναφέρω τίποτα και ιδιαίτερα να μην πω ότι είμαι ανήλικη. Μάλιστα, ο Ρωμαίο, που φέρεται να έχει το ρόλο του προαγωγού, ήθελε να μετακομίσει με τη 16χρονη στην Αγγλία και όταν ενηλικιωθεί να ανοίξει οίκο ανοχής όπου θα εργαζόταν ως πόρνη. Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την Ειρήνη Λαγούδη λίγο πριν πεθάνει φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το Star. Τα ντοκουμέντα, σύμφωνα με την οικογένειά της, ενισχύουν τους ισχυρισμούς ότι κάποιοι σκηνοθέτησαν την αυτοκτονία της. Είναι η Ειρήνη Λαγούδη λίγο πριν πεθάνει. Χαμογελά μπροστά στο φωτογραφικό φακό. Δείχνει ευτυχισμένη στο πλευρό το δικό της ανθρώπων. Οι πόζες της σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν μια θλιμμένη γυναίκα. Κι όμως, λίγες μέρες μετά, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο μισοκαμένο αυτοκίνητό της. Από την πρώτη στιγμή, ο τρόπος και μόνο επιλογής της αυτοχειρίας οδήγησε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο το Πανελλήνιο στη διαμόρφωση της σκέψης ότι πρόκειται για δόλια ενέργεια. Με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο των ερευνών, προέκυψαν κάποια στοιχεία τα οποία συντείνουν στο σενάριο της δολοφονίας. Ο αδερφός της Ειρήνης Λαγούδη δηλώνει οργισμένος στο Star, καθώς όπως λέει, αν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε του είχε αποκαλύψει την αλήθεια, σήμερα η άτυχη μητέρα θα ζούσε. Γιατί δεν πήγε αμέσως στο περιπολικό την Κυριακή το απόγευμα στο σημείο θανάτου, όπως είχε την πληροφορία η αστυνομία, και άφησε να περάσουν 24 ώρες ολόκληρες και πήγε Δευτέρα απόγευμα? Τι έχει κάνει με αυτούς τους μάρτυρες που της είπαν ψέματα? Τίποτα. Μήπως κάποια σύλληψη? Να μας το διαρρεύσουν οι κύκλοι. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν και δεν θέλω να προσωποποιήσω την ευθύνη ή ουδήποτε ακόμου από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχω στα χέρια μου την δικογραφία. Απλώς οι πηγές είναι οι ίδιες που διαρρέουν αυτά τα οποία διαρρέουν. Τις επόμενες ημέρες οι τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη θα καταθέσουν τις εκθέσεις τους μετά την πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητό της. Προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι βρέθηκε αποτύπωμα σόλας παπουτσιού που δείχνει ότι η άτυχη μητέρα προσπάθησε να βγει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στο πορτ μπαγκάζ υπάρχει σκηνή το οποίο δεν αναφέρεται σε καμία έκθεση. Η δικογραφία παραμένει στην ασφάλεια Αγρινίου, καθώς δεν έχουν βγει ακόμα ιστολογικές εξετάσεις. Καταδρομική επίθεση στα γραφεία της εταιρείας Novartis έκαναν τα ξημερώματα μέλη του Ρουβίκονα. Στο μεταξύ, επιστολή στην εφημερίδα Έθνος έστειλε ένας από τους Έλληνες προστατευόμενους μάρτυρες που συνεργάστηκε με το FBI για την πολύκροτη υπόθεση. Γυαλιά καρφιά την πρόσωψη του κτηρίου της Novartis αλλά και το φυλάκιο του σκοπού έκαναν στις 5 και 4 το πρωί τα μέλη του Ρουβίκονα. Πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έφοδο στο κεντρικό κτίριο της φαρμακευτικής εταιρείας στη Μεταμόρφωση. Τα μέλη του Ρουβίκονα, αφού πήδηξαν από τη συγκεκριμένη πόρτα που βλέπετε, έσπασαν τις νταμαρίες στο φυλάκιο και κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία της Novartis όπου πέταξαν κόκκινες μπογιές. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ λίγη ώρα αργότερα η αναρχική ομάδα προσπάθησε με κείμενό της να εξηγήσει τους λόγους της επίθεσης. Η Novartis είναι η κορυφή του παγόβουνου που έγινε ορατή αυτή την περίοδο, καθώς ξεκόπηκε από τον παγετώνα και μας πλησίασε. Απευθύνουμε έκκληση στις ελληνικές αρχές να καταδικάσουν το γεγονός και να εγγυηθούν την ασφάλεια των ανθρώπων μας, η προστασία των οποίων είναι προτεραιότητά μας. Την ίδια ώρα, το Έθνος της Κυριακής αποκαλύπτει επιστολή του Έλληνα πληροφοριοδότη του FBI, ο οποίος, όπως λέει, ήταν αγανακτισμένος με όσα έβλεπε και αποφάσισε να τα καταδώσει στις Αμερικανικές αρχές. Μάλιστα, όπως περιγράφει, συγκέντρωνε στοιχεία για 1,5 χρόνο. Το μαύρο χρήμα έρεε για να χορταίνουν τα κάθε μορφής λαμόγια, με πρώτους τους πολιτικούς και τους κάθε λογής υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτοί φρόντιζαν να τιμολογούν υπέρ μας, να κρατούν πίσω τους ανταγωνιστές μας, να κινδυνολογούν για τα γενώσιμα. Η επιθετική πολιτική της εταιρείας λειτουργούσε με τους άγραφους νόμους του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας. Κάθε μέρα και νέα ανατριχιαστικά στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα σχετικά με τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος μέσα από μίζες σε πολιτικούς και γιατρούς. Ο Έλληνας πληροφοριοδότης καταλήγει στην επιστολή του. Η ειδονή που ένιωσα τη στιγμή που παρέδωσα το στικάκι με τα απόρριτα αρχεία του υπολογιστή της εταιρείας ήταν κορυφαία. Έξω από το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου εμφανίστηκαν το απόγευμα και πέταξαν τρικάκια αντιεξουσιαστές. Πάμε στον Παναγιώτη Μπούσιο να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιατί διαμαρτύρονται, Παναγιώτη? Καλησπέρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μετά τις 5 το απόγευμα, μια ομάδα περίπου 10-15 ατόμων, είναι βίντεο το οποίο έχουν αναρτήσει μόνοι τους στο site του αντιεξουσιαστικού χώρου, πήγαν έξω από το σπίτι του Λουκά Παπαδήμου στο παλιό ψυχικό, πέταξαν τρικάκια. Διαμαρτύρονται και στηρίζουν τον 29χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Οκτώβρη στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει βόμβες και κατηγορείται ότι ήταν αυτός ο οποίος
είχε στείλει παγιδευμένο φάκελο στο Λουκά Παπαδήμο. Για να το καταλάβει λοιπόν ο κόσμος, διαμαρτύρονται και ζητούν καλύτερες συνθήκες κράτησης για τον 29χρονο, ο οποίος κάνει απεργία πείνας και δίψας αυτές τις μέρες, για τον άνθρωπο ο οποίος έστειλε το παγιδευμένο βήμα στον Λουκά Παπαδήμο. Και θα πει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Παπαδήμος νοσηλεύτηκε επί μακρόν στο νοσοκομείο, τραυματισμένος σοβαρά, κινδύνευσε από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε εντός του αυτοκινήτου του. Και όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αν διαμαρτυρηθούν έξω από το σπίτι του θύματος για τις συνθήκες κράτησης του ανθρώπου που κατηγορείται ότι έστειλε το συγκεκριμένο φάκελο. Άνοιξαν πανό, πέταξαν κάποια τρικάκια. Επειδή υπάρχει ένα κουβούκλιο της αστυνομίας, υπάρχει φρουρά μόνιμη για το σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια σύλληψη, κάποια προσαγωγή. Έμειναν λίγα λεπτά, ανήλθαν το βίντεο και έγραψαν και αυτό το σύνθημα: κράτος και κεφάλαιο θα είναι οι μόνοι τρομοκράτες, και συνέχεια αποχώρησαν. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη ως και την παραγωμένη Στοκχόλμη διαδήλωσαν σήμερα χιλιάδες ομογενείς ενάντια στη χρήση του όρου Μακεδονία από τα Σκόπια. Την ίδια ώρα, σε μια επίδειξη γραφικότητας, κάποιοι ανιστόρητοι Σκοπιανοί κάνουν λόγο για εγκλήματα των Ελλήνων εναντίον τους. Πλημμύρισε στα χρώματα της γαλανόλευκης η Μελβούρνη από τους ομογενείς που διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης για το Σκοπιανό. Μικρά παιδιά με παραδοσιακές στολές, παλμός και συνθήματα έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο στην πλατεία μπροστά από το ελληνικό προξενείο. To send a message to the Greek government not to give the name Macedonia to the Scorpions. Κι αν στη Μελβούρνη είναι καλοκαίρι, στη Στοκχόλμη είναι βαρύς χειμώνας. Κι όμως, οι ομογενείς μας διαδήλωσαν αψηφώντας το θερμόμετρο που έδειχνε μείον 11 βαθμούς. Ωστόσο, βιάζοντας την ιστορία, μια χούφτα Σκοπιανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο τους για να μαζέψουν υπογραφές για να αναγνωριστεί η γενοκτονία, όπως υποστηρίζουν, των Ελλήνων κατά των Μακεδόνων του Αιγαίου. Μάλιστα, είχαν αφίσες που έγραφαν ότι από το 1912 ως το 1965 οι Έλληνες έδιωξαν από τα σπίτια τους 1 εκατομμύριο άτομα. 300.000 Μακεδόνες δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 20.000 παιδιά και 600 χωριά κάηκαν. Προκλητικός εμφανίστηκε σήμερα ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, την ώρα που στη γείτονα βρίσκεται ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλον Γιούγκερ. Θα βρεθεί λύση με την Ελλάδα, η οποία θα είναι αξιοπρεπής και δεν θα προσβάλλει την ταυτότητα του μακεδονικού λαού, ούτε όμως και ενός τμήματος των Ελλήνων. Το κρεσέντο της προκλητικότητας αλλά και της παραχάραξης της ιστορίας συνεχίζεται και στην άλλη πλευρά των ελληνικών συνόρων. Χιλιάδες Αλβανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από την ελληνική πρεσβεία των Τυράννων, διαδηλώνοντας για τη γενοκτονία των Τσάμιδων από τους Έλληνες. Κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο ναζισμός είναι ζωντανός στο ελληνικό κοινοβούλιο, το βαλκανικό ολοκαύτωμα. Το 20% των Αλβανών Τσάμιδων σκοτώθηκε από την ελληνική γενοκτονία». Διαστάσεις μάστιγας έχει πάρει στο εξωτερικό η βιντεοσκόπηση γυναικών που αλλάζουν στα δοκιμαστήρια καταστημάτων. Τα βίντεο στη συνέχεια κυκλοφορούν στο YouTube και οι γυναίκες βλέπουν ιδιωτικές στιγμές τους σε δημόσια θέα. Πρόκειται για μια σκέψη που έχει περάσει από το μυαλό όλων των γυναικών καθώς αλλάζουν στο δοκιμαστήριο κάποιου καταστήματος. Παράνομες κάμερες παρακολούθησης κρύβονται παντού σε μεγέθη και σχήματα που δεν μπορεί να διανοηθεί ούτε ο πιο εφάνταστος νους. Δείχνουμε το σώμα μας και κάποιος μπορεί να κατραβήξει είτε φωτογραφίες είτε βίντεο. Μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε με αυτές τις φωτογραφίες τις δικές μας. Δεν μπορείς να σκεφτείς που μπορεί να έχουν βάλει μια κάμερα. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει κάτι, να ανεβούνε. Είναι παράνομο. Στο εξωτερικό το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας. Κάμερες κρυμμένες σε μικρά καταστήματα αλλά και σε μεγάλες αλυσίδες, συνήθως με το πρόσχημα της προστασίας του εμπορεύματος από κλοπές. Το έχω σκεφτεί, αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω πως δεν με τραβάει κάποιος. Έχει τύχει και έχω δει, ναι, διάφορα. Του τραβάνε κάποιες κοπελές, γυμνές. Εντάξει, με αγχώνει, αλλά μέχρι εκεί. Ακόμα και σε έναν τέτοιο χώρο που θεωρητικά είναι απόλυτα ιδιωτικός, οι γυναίκες δεν νιώθουν ασφαλείς. Βιντεάκια με γυναίκες να αλλάζουν σε δοκιμαστήρια καταστημάτων κάνουν το γύρο του διαδικτύου και οι Ελληνίδες φοβούνται ότι η νέα μόδα φτάνει και στη χώρα μας. Λίγο επηρεασμένη από σειρές, ταινίες, κάποτε μπορεί, ναι. Προφανώς δεν είναι σωστό και είναι τρομακτικό, οπότε ο κόσμος δεν θα μπαίνει πλέον στα δοκιμαστήρια. Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, όπως στη γειτονική Κύπρο, έχουν γίνει ειδικές συλλήψεις. Δεν θα δοκιμαζάνε, ξέρω ότι υπάρχει κρυφή κάμερα. Οι μικροκάμερες μπορούν να καμουφλαριστούν εύκολα και να κρυφτούν παντού. Φαίνεται ότι είναι μια απλή κάμερα, έχει και νυχτερινή λήψη. Υπάρχουν και τέτοιες κάμερες, έτσι. Λυπάμαι. Δεν θα το ήθελα πάντως ποτέ να μου συμβεί.
Ιστοσελίδες στο εξωτερικό καθοδηγούν βήμα-βήμα τις γυναίκες για το πώς να ελέγξουν μόνες τους τον χώρο. Γενικά ναι, μας έχει περάσει το μυαλό. Σε τρομοκρατεί η σκέψη. Όσο να είναι. Πιστεύω πως καταπατά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχεις δει κανένα τέτοιο βιντεάκι από το εξωτερικό ποτέ? Έχω δει στο YouTube πολλά. Βρίσκονται 150 μέτρα από τα Σκόπια και φυλάνε θερμοπύλες. Οι 80 κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής εκφράζουν το παράπονό τους για την εγκατάλειψη που βιώνουν. Μία χούφτα άνθρωποι, ίσα που φτάνουν τους 80, έμειναν να φυλάνε θερμοπύλες στο χωριό Ακρίτας του νομού Κιλκής, μόλις 150 μέτρα από τα σύνορα με τα Σκόπια. Το παράπονο για την εγκατάλειψη ξεχυλίζει από κάθε ρητίδα του προσώπου τους, όπως και ο φόβος, καθώς είναι έρμεα στις ωρέξεις αλλοδαπών κακοποιών. Τρέμω, μόνη μου είμαι, τρέμω στο σπίτι μου να καθίσω. Ήρθα να ηρεμήσω, όχι να κάθε βράδυ να έχω το φόβο, κάτι χτύπησε, πετάγομαι έξω, τηλεοράσεις παίρνουν, τρώνε, κοιμούνται. Ένα μίνι μάρκετ και ένα καφενείο όλη τους η ζωή. Νιώθετε ότι έχετε ξεχαστεί από το ελληνικό κράτος? Μια ζωή μας ξεχασμένη. Τώρα δεν ξεχαστήκα μια ζωή. Τώρα όποια παιδιά είναι εδώ κάνουμε παρέα. Και μάλλον σε λίγο καιρό δεν θα έχει παιδιά καθόλου εδώ. Παλεύουν να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο που γεννήθηκαν, κόντρα σε όλες τις αντιξιότητες και κυρίως χωρίς αστυνομική παρουσία και δίχως γιατρική περίθαλψη. Για να πας στον γιατρό πρέπει να πας στον Κιλκή. Κρατάμε εδώ θερμοπύλες, τέλος. Σχολείο δεν υπάρχει και ο μοναδικός μαθητής δημοτικού πηγαίνει μεταξύ σε άλλο χωριό, αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Και 4-5 παιδιά που πηγαίνουν στο γυμνάσιο και λύκειο στο Χέρσο. Το οποίο και το δροσάζω το σχολείο, από ό,τι έχω πληροφορήσει, θα κλείσει τον χρόνο. Βρισκόμαστε σε μία από τις 4 αναπομείνοντες ξενοτροφικές μονάδες εδώ στο κρατικό χωριό Ακρίτα, στην οποία έχουν νεαρά άτομα. Πόσο δύσκολο να συντηρήσει αυτή την ξενοτροφική μονάδα? Είναι 500 ζώα εδώ. 500 ήταν, τα μείωσα. Διότι, φέτος τουλάχιστον από 75 μέχρι 80 λεπτά. Σαν να μας λένε, πάρτε το μαχαίρι και σφαχτούν και κόψτε το λαιμό σας μόνοι σας. Μία ανάσα από τα Σκόπια συμβιώνουν ειρηνικά με τους γείτονες, όμως η σκληρή καθημερινότητα επισκιάζει τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Παράξενα τα συναισθήματα περπατώντας τα αφανή σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και των Σκοπίων. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν σύρματα. Το μοναδικό στοιχείο που δείχνει πως βρισκόμαστε στα σύνορα είναι αυτή η λευκή κολόνα. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το φυλάκιο, όπου πριν πολλά χρόνια βρίσκονταν στρατιώτες. Το ρόλο όμως του φύλακα τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτας. Άδειο το φυλάκιο, δεν υπάρχει στρατός πουθενά εδώ πέρα. Ούτε αστυνομίες έχει. Στον αέρα τεινάχτηκε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι, καθώς κάτοικοι ήρθαν στα χέρια λόγω προβλήματος υδροδότησης σε περιοχή του Δήμου. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μετατραπεί σε αρένα. Τι λένε έξω? Αν εσεί είστε μόνοι σα, εμεί έχουμε οικογένειε πίσω. Έχουμε παιδιά. Άκουσε. Βγει έξω, κάνε δουλειά. Δύο γυναίκες πιάνονται στα χέρια καθώς διαφωνούν μεταξύ τους. Η μία προσπάθησε με το δάχτυλο να βγάλει το μάτι της άλλης. Μια πολίτης διέκοψε τη συνεδρίαση και πήρε το λόγο σε έντονο ύφος, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων. Θεώρησαν ότι δεν αφήνει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει. Η επιμονή της γυναίκας να πει αυτό που θέλει, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει το λόγο, εξόργησε τους πολίτες που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα. Προσπάθησαν να την απομακρύνουν με τη βία, πιάνοντάς την από το λαιμό. Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλους, καθώς ορισμένοι έστειλαν τη γυναίκα προς την έξοδο και εκείνη αντιστεκόταν. Με την κατάσταση να είναι έκριθμη, η συνεδρίαση διακόπηκε, όπως αναφέρει το Corinthos TV, για λίγα λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Διπλές εισφορές έρχονται σε 250.000 αυτοαπασχολούμενους για τους επόμενους 13 μήνες. Πάμε στην Μαρία Παπά, η οποία θα μας πει τι μας περιμένει, Μαρία. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Οι δικηγόροι, οι γιατροί, μηχανικοί, βενζινοπόλες και αρτοποιοί από τους επόμενους 13 μήνες θα πληρώνουν διπλές εισφορές. 7% για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ και 4% για πρόνοια. Πρόκειται για εισφορές που λόγω αδυναμίας του συστήματος δεν είχαν εμφανιστεί στα ειδοποιητήρια που εκδίδονται από τις αρχές του 2017, δηλαδή για παραπάνω από έναν χρόνο, όμως τα ραβασάκια τελικά θα έρθουν από τα μέσα Μαρτίου για να ξεκινήσουν να καταβάλλονται στα τέλη του ίδιου μήνα.
Μαρία Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ένα μήνα διορία έχουν 350.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστον γιο ταχύ για να σπεύσουν να τα ασφαλίσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Δεν λείπουν όμως και τα λάθη του συστήματος. Βεβαίως και έρχεται να πληρώσεις. Και ας έχεις κάνει και την καταγγελία. Κλοπής. Βεβαίως. Και τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση, πληρώνεται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μια χαρακτηριστική περίπτωση λάθους. Εκλάπη το γιοταχή, το ραβασάκι όμως μετασφάλιστρα ήρθε κανονικά στον ιδιοκτήτη. Περίπου ένα μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες γιοταχή για να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους ή να βρουν και να διορθώσουν τα λάθη που έχουν γίνει. Σε αντίθετη περίπτωση, καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο από 100 έως 250 ευρώ. Σε συνέχεια της πρώτης διασταύρωσης που κατέδειξε σειρά αστοχιών, διαπιστώθηκε από τον Ιούνιο του 2017 οι ασφαλίσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 500.000 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 30 μέρες μετά την τωρινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη συμμόρφωσή τους, θα προχωρήσει στην επόμενη διασταύρωση που θα γίνεται 2 φορές το χρόνο χωρίς να ανακοινώνεται το πότε. Αυτοί που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα των νέων διασταυρώσεων είναι οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν ακινητοποιήσει το γιοταχή και δεν το έχουν δηλώσει την αρμόδια φορεία, αλλά και όσοι απέκτησαν αυτοκίνητο με κληρονομιά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε ενημερωτική εγκύκλιο για όλες αυτές τις περιπτώσεις και καλό θα είναι να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες εν ώψη του νέου γύρου των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που θα ξεκινήσει. Από τα λάθη αυτά που έχουν γίνει με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, λόγω κάποιοι που έχουν κλάπει τα αυτοκίνητα τους, κάποια τα οποία είναι παρατημένα, πρέπει να διορθωθούν αυτά ώστε να γίνει σωστά η καταχώρηση. Νέες προκλήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Γιλντιρίμ τραβά το σκηνί, διαμηνύοντας ότι η χώρα του είναι ικανή να εξωτερώσει κάθε απειλή, ενώ ο Ταγί Περτογάν κάλεσε το λαό σε επιστράτευση. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Τούρκος Πρωθυπουργός, βάζοντας το κάδρο Αιγαίο και Μεσόγειο. Μπάζλαρ, φυρσατε γανιμέτ βιλερεκ, Αιγαίδε Ακτενιζδε, μητακμ. Αυστηρή απάντηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Δημήτρη Βίτσα. Όσο αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι απλώς τα υπερασπίζουμε σε διεθνές αλλά και σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας. Εκτός ελέγχου όμως βγαίνει και ο Ταγί Περντογάν. Καλεί το λαό σε επιστράτευση προκαλώντας πανικό στους πολίτες. Ίνσαλλα. Σεφέρ γκορεύ εμβλή ολανάρ πιτεβά ονγελικτά ζρόσουνταρ. Αμα ηχτιάτ σοάντα έχω. Μέρος του σοου του Ερντογάν γίνεται ένα κοριτσάκι. Δεν κλαίνε όσοι φορούν μπορντό μπερέ της, λέει, βλέποντας την να δακρύζει μπροστά στις κάμερες. Την ίδια ώρα καμία διαπραγμάτευση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθαρίζει ο τομεάρχης άμυνας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Τα ίμια είναι ελληνικά. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Το θερμόμετρο ανεβάζουν ακόμη περισσότερο οι Τουρκοκύπριοι. Οι αποφάσεις για τους υδρογονάνθρακες θα λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές, απειλεί ο Υπουργός Ενέργειας του Ψευδοκράτους, μιλώντας ανοιχτά για το τεμάχιο 10. Το γεγονός ότι δεν προβήκαμε σε καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά το τεμάχιο 10 δεν σημαίνει ότι δεν θα προβούμε σε ενέργεια στο μέλλον. Στο έλεος κακοκαιρίας βρίσκονται οι Μεσοδυτικές Αμερικανικές Πολιτείες. Μια 79χρονη γυναίκα στο Κεντάκι έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο. Ειρήνη Ζαρκαδούλα είναι εδώ για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα. Και πάλι πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες και δεν είναι η πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Είχαν πολύ βαρύ χειμώνα και μπορούμε να δούμε τις εικόνες από τα χιόνια που έχουν καλύψει πολλά αεροδρόμια στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Τις Αμερικανικές Μεσοδυτικές Πολιτείες προσπαθούν τα χιονιστικά μηχανήματα να κάνουν ό,τι μπορούν. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε όμως ότι σε άλλες περιοχές έχουν πλημμύρες. Είναι ο τυφώνας Πόλι, ο οποίος σάρωσε πολλές περιοχές και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ακόμη και με φουσκωτά οι κάτοικοι. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξεχνούν να πάρουν ακόμη και τα κατοικίδια τους. Δηλαδή, σε κάθε φουσκωτό υπάρχει ένα κατοικίδιο. Οι μετεωρολόγοι ενημερώνουν ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία και τα επόμενα 24 ώρα. Όμως, Ειρήνη, η ηρωική αντίσταση πρόβαλαν δύο γυναίκες στο ένας ληστής εισέβαλε στο κατάστημά τους. Δεν περίμενε σίγουρα αυτό που αντιμετώπισε ο συγκεκριμένος κύριος. Μητέρα και κόρη άρχισαν να τον πυροβολούν και παρότι εκείνος αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν σοβαρά και γλίτωσαν. Ο κουκουλοφόρος εισέβαλε σε κάβα του Φόρεστ Άκρη στην Οκλαχώμα για να αρπάξει χρήματα. Όμως δεν ήξερε ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με την Calamity Jane. Οι ιδιοκτήτριες, μητέρα και κόρη, αντιστάθηκαν. Η μητέρα έβγαλε όπλο και άνοιξε πύρενο, η κόρη τηλεφωνούσε στην αστυνομία. Εκείνος δεν το έβαλε κάτω, αν και χτυπημένος επανήλθε. Επιτέθηκε στη μητέρα, ενώ η κόρη συνέχισε να τον πυροβολεί. Τελικά τον εξουδετέρωσαν και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Με ένα τραπέζι ως πολιορκητικό κρυό θρημάτισαν το τζάμι τρεις κρατούμενοι σε σοφρονιστικό ίδρυμα του Οχάιο και το έσκασαν με ευκολία, καθώς κάγκελα δεν υπήρχαν για να τους εμποδίσουν. Εξίσου εύκολα τους εντόπισαν όμως οι αστυνομικοί λίγο αργότερα και τους έπιασαν ξανά. Έσκησε το πουκάμισό του και άρχισε να λούζει με βρισχές στο πλήρωμα ένας επιβάτης πτήσης της Ryanair από το Λονδίνο προς Τενερίφη. Ο επιβάτης απειλούσε έξαλλος θεούς και δαίμονες. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μαρακές και ο Ταραξίας συνελήφθη. Ένας άνθρωπος κοίταται σοβαρά τραυματισμένος στο πεζοδρόμιο και κανείς δεν τον βοηθά. Οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί, επειδή είχε πιάσει φωτιά το διαμέρισμά του στην ισπανική πόλη Καρθαγένη, απλώς τηλεφώνησαν στο ασθενοφόρο. Ο άντρας πήδηξε για να γλιτώσει από τις φλόγες και βρέθηκε αντιμέτωπος με την απάνθρωπη αδιαφορία. Πένθος στην Ινδία, καθώς έφυγε από τη ζωή η πρώτη superstar του Bollywood, Σρίν Ντέβι, σε ηλικία 54 ετών. Η Ινδή ηθοποιός που είχε εκατομμύρια θαυμαστές πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο Ντουμπάι για έναν γάμο. Το διαδίκτυο πλημμύρισε πένθυμα μηνύματα ακόμα και από τον Ινδό Πρωθυπουργό. Η Σρίν Ντέβι άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική 4 ετών και εγκατέλειψε το σχολείο για να αφοσιωθεί στο σινεμά. Στα 50 χρόνια της καριέρας της είχε πρωταγωνιστήσει σε περίπου 300 ταινίες. Θυμηθεί το 2013 με το βραβείο Band Masri, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη διάκριση για πολίτες στην Ινδία. Ήταν παντρεμένη με Ινδό παραγωγό ταινιών και απέκτησαν δύο κόρες. Τώρα μπορεί να έπεσε η αυλαία των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά διάφορα στιγμιότυπα εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πάμε να δούμε τι συνέβη όταν ένας σκύουρος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Ειρήνη Σαρκαδούλη. Η συγκεκριμένη αθλήτρια φάνηκε ότι είναι πρωταθλήτρια στο σλάλομ. Διότι παρά το γεγονός ότι είδε μπροστά της έναν σκύουρο, μάλλον μία κουκίδα θα φάνηκε στην ίδια την αθλήτρια, κατάφερε να τον προσπεράσει. Βλέπουμε εδώ στο πλάνο, περνάει ξυστά, είναι σαν να πηδάει πάνω από το σκύουρο και η ουρά του βρίσκει στο πέδιλό της. Όμως η αθλήτρια κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της και ο σκύουρος να βγει ζωντανός φυσικά από αυτό το οποίο πέρασε. Της αξίζει μετάλλιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Πραγματικά, σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, καταγγελία για αμέλεια γιατρού που στοίχησε τη ζωή του τέος δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας κάνει στο Σταρ για την Κατερίνα Παπακοστοπούλου ο γιος του Νίνα, αντιδήμαρχος της πόλης. Ο ίδιος σκοπεύει να μηνύσει τους γιατρούς. Μου, από τις το πρωί μέχρι που γύρισε σπίτι και κατέληξε, σε καμία στιγμή δεν είχε καλή κλινική εικόνα. Ο άνθρωπος παραπονιόταν και πόναγε, σφάνταζε. Είναι η κραυγή απόγνωσης του γιου του τέος δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος καταγγέλει στο Σταρ πως ο πατέρας του με σοβαρό ιστορικό καρδιοπάθειας αντιμετωπίστηκε πλημελώς στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο που εφημέρευε την Παρασκευή και έτσι έχασε άδικα τη ζωή του. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει στο Σταρ, ο Μιχάλης Λάλος, ο καρδιολόγος που εξέτασε τον πατέρα του, τον ενημέρωσε πως έχει μειοσκελετική. Σκελετικό πρόβλημα, όμως ο άτυχος άνδρας λίγες ώρες μετά ξεψύχησε μέσα στο σπίτι. Στις ακτινογραφίες μου είπε ότι δεν βλέπει κάποιο επεισόδιο τεφανιαίο εκείνη την ώρα, δεν φαίνονται τέτοιες ενδείξεις. Του είπε όμως στην ακτινογραφία ότι βλέπει μια διάταση, είναι ανιούσα ορθή. Άρα δεν τη θεώρησε ότι είναι τόσο επίγοντα, τόσο σημαντικό και μου λέει στο άμεσο μέλλον να κάνει μια αξιονική τομογραφία για να περαιτέρω ευρήματα. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο γιος του τέος δημάρχου, αφού δεν έγινε εισαγωγή, στις 3 και 4 το μεσημέρι έφυγαν από το νοσοκομείο. Στις 4 γύρισαν στο σπίτι και στις 5 ακούστηκαν οι σπαρακτικές φωνές της οικογένειας, καθώς ο 73χρονος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Ο Μιχάλης Λάλος με ανάρτησή του στο Facebook μίλησε και για αργοπορία του ασθενοφόρου στην αρχική κλίση για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Πάντως η διοίκηση του Σισμανόγλιου έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό, ενώ με ανακοίνωσή της αναφέρει πως έγιναν όλες οι εξετάσεις χωρίς να υπάρχει ένδειξη για ισχυμικό επεισόδιο. Αύριο θα γίνει νεκροψία νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του τέος δημάρχου. Η ιστορία που ακολουθεί αφορά έναν γυμναστή διαφορετικό από τους άλλους. Ο Αντώνης Αρβανιτάκης δίνει κίνητρο όχι μόνο για γυμναστική αλλά και για ζωή. Πας στη γυμναστική είναι όταν κάνεις κάτι να το κάνεις καλά, να το κάνεις συνειδητά. Ο Αντώνης Αρβανιτάκης είναι personal trainer με τα βιβλία του, την ιστοσελίδα του και το προσωπικό του κανάλι στο YouTube, καθοδηγεί τους αθλητές του. Πιστεύει στη γυμναστική με το βάρος του σώματος, δίνει βάση στην σωστή διατροφή και στην αυτοσυγκέντρωση.
Μέχρι εδώ όλα ακούγονται συνηθισμένα. Ο Αντώνης όμως στα 23 του είχε ένα ατύχημα. Του κόστισε 13 χειρουργία, περισσότερα από 5 χρόνια στο κρεβάτι και έναν ακροτηριασμό στο πόδι. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ένα πόδι όσο λειτουργικό θα το ήθελα εγώ, να μου προσφέρει μια ποιότητα ζωής, να μπορώ να κινούμαι, να κάνω τα πράγματα από το αθλητισμό. Ο ακροτηριασμός ήταν κάτι που ήθελες εσύ. Εγώ έκανα την πρόταση και συμφωνήσανε ότι ναι, για την ποιότητα ζωής που θα ήθελα εγώ, δεν θα είχε αξία να κρατήσω ένα τέτοιο πόδι. Αθλητής σκοπηλασίας, προπονητής κανόε καγιάκ, ο Αντώνης γεννήθηκε στην Καστοριά, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, έζησε για χρόνια στην Ολλανδία. Μετά το ατύχημα, για 2 χρόνια βυθίστηκε στην κατάθλιψη και έπειτα ένιωσε την ανάγκη να επανέλθει. Από ένα σημείο και μετά μπήκα δηλαδή σε αυτό το mindset ότι okay, όλο αυτό το αρνητικό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να γίνω μια πολύ καλύτερη, πιο δυνατή και πιο δυνατή βερσιόν του εαυτού. Το πρώτο του βιβλίο ήταν αυτοβιογραφικό και έγινε έμπνευση για όλους όσοι δεν είχαν διάθεση να σηκωθούν από τον καναπέ. Στο παρόν δεν υπάρχει κάποιος αθλητής σου που να είναι πιο γρήγορος από σένα. Κάτι που δουλεύω πολύ με τους αθλητές μου που μου αρέσει πολύ είναι τα σπριτ στο βουνό και τα τρέχω με τους αθλητές μου μαζί. Προς το παρόν δεν με περνάει κανείς. Να δούμε. Τώρα με μια σελίδα στο Facebook ο Αντώνης προσπαθεί να στηρίξει όσους βρέθηκαν πρόσφατα στη δική του θέση. Για παράδειγμα, κάποιος νεαρός όπως εμένα είναι στα 22 του, παθαίνει ένα ατύχημα, χάνει ένα άκρο του, να μπορούμε να του στέλνουμε ένα άτομο το οποίο να του λέει: OK, κοίτα. Δεν θα είναι εύκολο αυτό που μένας τώρα, είναι πολύ δύσκολο, αλλά σε καταλαβαίνουμε και κοίτα επίσης το ότι δεν τελειώνει η ζωή. Άξιος. Τώρα, αυτές εμφανίσεις κάνει η Τζένιφερ Λόπες στο Las Vegas, όπου απέκτησε για πρώτη φορά το δικό της show, Ειρήνη. Έδωσε υλικό στους θαυμαστές της, αυτό θα σου πω μόνο. Η Λατίνα Στάρ εμφανίστηκε με αποκαλυπτικό κορμάκι και φυσικά άπειρα στράς. Φωτιά η Τζένιφερ Λόπες με το σούπερ αποκαλυπτικό κόκκινο κορμάκι της στο Planet Hollywood του Las Vegas. Δίχτυωτο καλσόν, ημιδιαφανής κολλητή φόρμα και φουλ του στρας. Το πρώτο σόου που ανεβάζει στην πρωτεύουσα του Τζόου η 48χρονη Latin Diva αναδεικνύει τα δυνατά σημεία της και ο φακός παίρνει φωτιά. Όμως εκτός από superstar, η J-Lo είναι και γενναιόδορη super μαμά. Έδωσε 7.500 δολάρια για τα 10 γενέθλια των διδήμων της Max και Emma και άφησε άλλα 5.500 δολάρια φιλοδόρημα για το προσωπικό του Sugar Factory όπου έγινε το πάρτι. Εκείνη έχει ήδη ένα Όσκαρ και ας μην έχει πάρει ποτέ απολυτήριο, μιας και παράτησε το σχολείο στα 14. Εκείνος είναι ο πιο νέος υποψήφιος στην ιστορία των Όσκαρ. Όμως η Τζένιφερ Λόρενς θεωρεί πολύ σεξι και ταλαντούχο τον νεαρό ηθοποιό Τιμωτέ Σαλαμέ. I didn't realize he was so young though. So Timothy, I'm waiting for him to get like a little bit older, you know, like you know, buttering him up. Text him right now. And then like a pig for slaughter. Yeah. And I'm gonna swing right in there as soon as he's like 30. Θα πρέπει να περιμένει 8 χρόνια γιατί ο Τιμωτέ είναι ακόμη 22. Η Αναχίτα Ρεμπάιν εξουδετέρωσε 21 αντιπάλους και στέφθηκε νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Γερμανία. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θα μπορούσα να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο, είπε συγκινημένη. Η νεαρή Γερμανίδα βασίλισσα της ομορφιάς είναι 23 ετών, φοιτήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης, φυσιολάτρης, παθιασμένη με τον αθλητισμό και με τα τατουάζ. Ξαφνικό γάμο με τον εκλεκτό της καρδιάς της έκανε το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη με πολιτικό γάμο και μουσταρδί νηφικό. Σας έχω μία έκπληξη. Σήμερα παντρεύτηκα. Με αυτό το σύντομο μήνυμα βόμβα στο Instagram, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι είπε ένα νέο αστραπή στον εδώ και μόλις 2 μήνες αγαπημένο της, τον ηθοποιό και παραγωγό Sebastian Bear McLeod. Ο γάμος έγινε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης και η νύφη ήταν σεμνή αυτή τη φορά. Φορούσε ένα μουσταρδί συνολάκι Ζάρα μόλις 200 ευρώ και μαύρο καπέλο με βέλο. I like to follow my own rules. I live life on my own terms. Το 26χρονο μοντέλο που μας έχει συνηθίσει σε σούπερ αποκαλυπτικές εμφανίσεις εξέπληξε με την επιλογή του νηφικού της, καθώς έχει άπειρες γνωριμίες στον κόσμο της μόδας και θα μπορούσε να διαλέξει κάτι πολύ ακριβότερο και με υπογραφή. Πάρτι για εργένησες πάντως, έκανε.
Στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες με τα εσώρουχα και ήρυτα ώρα. Η 27χρονη Κοσοβάρα έκανε ένα mini makeover στα χίλια πόδια καθοδόν από το έξαλλο πάρτι των Brit Awards προς το Μιλάνο για να προλάβει την εβδομάδα μόδας. Το ιδιωτικό της αεροπλάνο μετατράπηκε σε μπουντουάρ για να εξαφανιστούν οι μαύροι κύκλοι από την αϊπνία και να προσγειωθεί άψογη στην ιταλική πόλη όπως κάθε pop star οφείλει. Τις περσινές διακοπές της στην Ελλάδα νοσταλγεί η Kendall Jenner και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στο Instagram με μπλε μαγιό και αθλητικά δίπλα στο απέραντο ελληνικό γαλάζιο και τη φράση «Μου λείπει η Ελλάδα». Το 22χρονο πετυχημένο μοντέλο είναι η μόνη από τις αδελφές Kardashian Jenner που δεν έχει γίνει ακόμη μαμά. Δισεκατομμύρια εξοδεύονται κάθε χρόνο στις πλαστικές επεμβάσεις. Τον τελευταίο καιρό οι γυναίκες ζητούν με μανία να αλλάξουν τους κοιλιακούς τους ώστε να μοιάσουν στην έμινη Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Το οβάλ σχήμα του αφαλού της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε συνάρτηση με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της έχει μεγάλη πέραση. Οι γυναίκες τρέχουν στους πλαστικούς χειρουργούς ζητώντας απεγνωσμένα αλλαγή σχήματος για να δείχνει, όπως λένε, πιο μακρύς ο κορμός. Τι και αν το σούπερ μόντελ που ποζάρει τόπλες για το εξώφυλλο της ισπανικής έκδοσης του Vanity Fair διατείνεται ότι αλλού κρύβεται το μυστικό της αυτοπεποίθησής της. I feel confident because I've learned to love myself and appreciate the things that make me unique. Η ζήτηση για πλαστική στον αφαλό έχει διπλασιαστεί, ακόμα και από παιδιά 11 και 12 ετών. Θράψη κάνουν και οι σμιλεμένοι κοιλιακοί, όχι αυτοί που απαιτούν συστηματική γυμναστική, αλλά αυτοί που διαμορφώνονται μέσω της πλαστικής χειρουργικής. Η Σολ Περέζ είναι η πιο σεξι παρουσιάστρια καιρού στην Αργεντινή. Θεωρεί πως το πολυτιμότερο μέρος του σώματός της είναι η γλουτή της και έτσι αποφάσισε να τους ασφαλίσει για 80.000 ευρώ. Οι πικάντικες φωτογραφίες της στα social media συγκεντρώνουν εκατοντάδες likes και σχόλια, ενώ λέγεται πως οι προβλέψεις της για τον καιρό κάνουν τους άντρες να καθυστερούν στη δουλειά τους. Απόβαση στην Ελλάδα κάνει η εταιρεία Tesla του βασιλιά της καινοτομίας Elon Musk. Το ελληνικό παράρτημα θα σχετίζεται με έρευνες για διαστημικές αποστολές. Ο Elon Musk έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένος εάν δεν επικύσει τον Άρη και έκανε το πρώτο βήμα με την ίδρυση της SpaceX. Προηγουμένως είχε περάσει από την PayPal και το 2004 μπήκε στην Tesla Motors, συνώνυμη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Από τότε έχει κάνει άλματα στο χώρο της καινοτομίας και με άλλες εταιρείες. Μεταξύ διαστημικών πυράβλων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλιακών μπαταριών, έρευνα σε ρομπότ δολοφόνους και δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Μάσκ προσπαθεί να κάνει πράξη τη ζωή του Iron Man, Tony Stark. Τον έχει γνωρίσει και κινηματογραφικά. Mr. Musk, how are you? Μικρός είχε πέσει θύμα bullying. Συμμαθητές του τον άφησαν ανέστητο. Δεν το έβαλε κάτω. Το διδακτορικό του στο πανεπιστήμιο δεν το τελείωσε ποτέ. Επέλεξε την επιχειρηματική δράση. There's no need even to have a college degree. Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. These guys didn't graduate from college. Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 9 ετών. Έμεινε με τον πατέρα του, αλλά η επιρροή της δυναμικής μητέρας του, μοντέλο στο επάγγελμα, ήταν ισχυρή για τον επίμονο οραματιστή Έλλον. Αν και το 2008 πτώχευσε και πήρε διαζύγιο ενώ είχε ήδη 6 παιδιά, πάλεψε. Έκλεισε συμβόλαιο με την NASA και εκτοξεύτηκε ξανά. Η Tesla με 2 ευρωπαϊκά hub σε Ολλανδία και Γερμανία έρχεται και στην Ελλάδα με ένα μικρό αρχικά κέντρο έρευνας και εξέλιξης το οποίο θα ασχολείται με τις διαστημικές αποστολές και την ενέργεια. Μήνυση κατά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη υπέβαλε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ζητώντας να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία παρουσιάζει τον κύριο Σαμαρά να λέει πως όποιος ανοίγει το στοματάκι του θα έχει την τύχη του Μαυρίκου. Συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού έκαναν λόγο για χυδαία και προκλητικά προσβλητική ανάρτηση που αποτελεί ντοκουμέντο αθλειότητας. Ο Κώστας Βαξεβάνης από την πλευρά του μίλησε για σατιρική φωτογραφία αναγνώση. Και πρόσθεσε, η ταραχή είναι πλέον εμφανής, όσο για τη μικρότητα του πολιτικού ανδρός, απλώς Αντωνάκης. Και πάμε τώρα στον Θοδωρή Ζαρμακούπη για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλησπέρα Θοδωρή. Δεν έχει ξεκινήσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, έτσι. Καλησπέρα Παναγιώτη. Θα έπρεπε να συζητάμε για το ντέρμπι που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξεκίνησε και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα ξεκινήσει.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ντέρμπι λοιπόν του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα δεν ξεκίνησε και ο λόγος είναι ότι ένα αντικείμενο, πιθανότατα ρολό από χαρτί ταμιακής μηχανής, βρήκε στο πρόσωπο τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Όσκαρ Γκαρσία, την ώρα που έμπαιναν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε εδώ το επίμαχο στιγμιότυπο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έφυγε για τα αποδυτήρια. Αργότερα ακολούθησε και όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο διαιτητής περιμένει την εξέλιξη. Βέβαια, όπως όλα δείχνουν, το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει και αν πάρουμε υπόψη μας το δεδικασμένο της περσινής σεζόν από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Ήβιτς, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να χάσει το σημερινό παιχνίδι, να πάρει τους 3 βαθμούς Ολυμπιακός και να χάσει και 3 βαθμούς από την βαθμολογία του πρωταθλήματος. Νωρίτερα τώρα έγιναν κάποια παιχνίδια για την 23η αγωνιστική της Super League και είχαμε νίκες των γηπεδούχων της Ξάνθης, του Πανετολικού και της Λάρισας, ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός στάθηκε τυχερός και προηγήθηκε της Κέρκυρας στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά του Γουίλιαν και με αυτό τον γκολ πήρε τους 3 βαθμούς. Στη Λάρισα, ο Ντέλετσις το 69 άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ στο παιχνίδι με τον Πλατανιά και αυτό ήταν το τελικό σκορ αφού οι γηπεδούχοι νίξαν με 1-0. Στην Ξάνθη, οι γηπεδούχοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Απόλλωνα και νίξαν 2-0. Ο Λισγάρας έκανε το 1-0 και στο 78, μετά από εκτέλεση φάουλ του Τζουρίκοβιτς και αυτόν γκολ του Αλμπάνη, διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Στη Λεωφόρο, χθες ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του στο πρωτάθλημα, αφού με τα γκολ του Μουνιέ και του Ινσούε στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Λαμία, του έδωσαν τη νίκη με 2-0 και ανέβηκε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία. Στο μπάσκετ, τώρα το τέταρτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ έδωσε σήμερα η εθνική μας ομάδα με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στο Ηράκλειο και νίξε με 75-70. Η εθνική μας ομάδα έκανε έτσι το 4 στα 4 και αν και αγωνίστηκε μάλλον χωρίς πολλούς από τους βασικούς παίχτες, έκανε το 4 στα 4 και είναι πρώτη στην προκριματική φάση αυτή και θα πάει με το απόλυτο τσιγκομιδί των βαθμών στο δεύτερο προκριματικό γύρο με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στα τελικά του Μούντο Μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στο εξωτερικό. Καταιγισμός από γκολ χθες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί 4-0 τις Αλαβές και τη σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα να συντρίβει 6-1 την Τζιρόνα. Η προέλαση της Μπάρτσα στην Ισπανία συνεχίζεται. Και χθες αυτή που πλήρωσε την ανωτερότητα των Καταλανών στο Καμπ Νου ήταν η Τζιρόνα. Με 6 γκολ φιλοδόρησαν οι γηπεδούχοι την αντίπαλό τους και πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα στους οπαδούς τους που πανηγυρίζουν από τώρα την κατάκτηση του τίτλου αφού ήδη οι Μπλαουγκράνα έχουν πάρει διαφορά 10 βαθμών από το δεύτερο. Ο Λουίς Σουάρες που πέτυχε hat-trick στο χθεσινό αγώνα ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και τον ακολούθησε ο Λιονέλ Μέση που σκόραρε 2 φορές. Το άλλο γκολ της Μπάρτσα πέτυχε ο Κουτίνιο, ενώ για την Τζιρόνα που έκανε το λάθος να προηγηθεί μόλις το δεύτερο λεπτό είχε σκοράρει ο Πόρτου. Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ ήταν και αυτή ορεξάτη και νίκησε εύκολα 4-0 την Αλαβές. 2 γκολ πέτυχε ο συνήθις ύποπτος Ρονάλντο και από ένα ο Μπέιλ και ο Μπενζεμά που σκόραρε με πέναλτι αφού του παραχώρησε για πρώτη φορά αυτή την ευκαιρία ο Κριστιανό. Όλες τις ειδήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας star.gr. Μείνετε στο Star, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά το Money Drop. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα.